Το σίγμα κεφάλαιο του Ιερεμία και διαβάσουμε από το 1 έως το 8. Από το 1 έως το 8. Εδώ είχαμε κάτι ετοίματο, αλλά θα πούμε στο τέλος. Διάβαστε το. Από το 1 έως το 8. Η Βενιαμίν φύγεται εκνασουδής εκ μέρου της Ιερουσαλήμ και ήχησαν εις άλβικα εκ τεκουέ και ύψωσαν σημείον εκ πυρός εν βέθ ακερέ. Διότι κακόν προκύπτει από φορά και συνδυμός μέγας. Παρομοίασαν την λιγατέρα της Ιών με χαλίεσαν και τρυφαράν γυναίκα. Οι ποιμένες και τα κίνη αυτών τέλος γιατί εις αυτήν. Τέλος εις τύσεις κοινά σκύλο εναντίον αυτήν. Τέλος οι ποιμένοι έγκαστος εν το τόπο αυτού. Ετοιμάσατε πόλεμον κατά αυτήν. Σηκώθητε και ας αναβόμε εν μεσημβρία, ου έγιση μας. Διότι κλείνει η μέρα, διότι ακτίνονται εσχέτησαν. Σηκώθητε και ας αναβόμουν διαλυκτός και ας κατασυμβίψουμε τα παλάτια αυτής. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, καταχώψα τα δέντρα και υψώσατε περιχαρακώματα εναντίον της Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η πόλη, αφού πρέπει να γίνει η επίσκεψη. Είναι όλοι κατά την αστεία μέσω αυτής. Καθώς η πηγή αναβρεί τα ύπεντα αυτής, ούτως αυτή αναβρεί την δεκία αυτής. Βία και αρπαγή ακούονται ένα πλήν. Ενώ ποιόν ακαταπάστος είναι πόνος και πληγέ. Μάλιστα. Η Βενιαμίν φύγεται με τα σπουδής εκ μέσου της Ιερουσαλήμ και ηχήσατε στα άρθρια εν τεκουέ και υψώσατε σημείο εκπυρός εν βεθ ακερέ. Γιατί λέει στον Βενιαμίν? Διότι ο Ισραήλ ολόκληρος είχε χωριστεί σε δύο κράτη. Το ένα ήταν οι 10 φυλές, οι οποίες ήταν εκτός του Ιούδα και του Βενιαμίν που είχαν πάει μαζί. Ο Ιούδας και ο Βενιαμίν είχαν αποτελέσει το κράτος του Ιούδα. Ο Βενιαμίν είχε προσκοληθεί στον Ιούδα. Τώρα όμως ο Θεός έχει πάρει απόφαση να καταστρέψει. Και έχει πάρει απόφαση να καταστρέψει και μας λέει γιατί. Στο τελευταίο εδάφιο που διαβάσαμε λέει καθώς η πηγή αναβρύει τα ύδατα, λέει στο 7 αυτής, ούτως αυτή αναβρύει την κακία αυτής. Βία και αρπαγή ακούεται εν αυτής. Ενώ ποιον να καταπάσεις είναι πόνος και πληγέ. Όλο κακία αναβρύει. Γι' αυτό απεφάσισε ο Θεός να καταστρέψει. Λόγω της κακίας, της πονηρίας, της αμαρτίας. Και λέει τώρα στον Βενιαμίν, βγείτε εσείς από την Ιερουσαλήμ. Πηγαίνετε αλλού, φύγετε. Για να γλιτώσετε. Εσείς δεν φταίτε, φταίνει αυτή. Βγείτε λοιπόν. Και ερχόμαστε σε ένα ωραίο μάθημα. Λέει, εάν της αδερφός είναι πόρνος, λίδωρος, πέμπεκτης, ψεύτης, μην συναναστρέφεστε αυτόν. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο και λεπτό σημείο που πρέπει να προσέχουμε. Δεν μπορούμε όταν ένας βρίσκεται στην ανομία, στην αμαρτία, να του κάνουμε παρέα. Και εμείς να προσευχόμαστε, να αφιερωνόμαστε, αλλά η παρέα μας είναι κάποιος ο οποίος είναι μεν χριστιανός, τουλάχιστον λέγεται, αλλά είναι άρπαξ, είναι λίδωρος, είναι εκμεταλλευτής, είναι πονηρός. Λέει να μην συναναστρέφεστε. Να μην τον θεωρείτε, λέει, ως εχθρό, αλλά να τον νουθετείτε σαν αδερφό, αλλά μην τον συναναστρέφεστε. Γιατί μπορεί να έρθει ο Θεός να τον επισκεφτεί με κρίση. Εσύ φύγε εκ του μέσου αυτό. Είναι αυτός για το Θεό έτοιμος για κρίση. Πάμε αδερφέ μια βόλτα, σε βάλει το αυτοκίνητό του. Του μπαίνει το αυτοκίνητο, πέφτει στον γκρεμό, εσύ μεν είσαι αθώος, έζησες, αλλά πέρασες όλη αυτή τη θλίψη και όλη τη λαχτάρα, γιατί, δεν έχει καμιά δουλειά με εκείνον ο οποίος δεν βαδίζει στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι από εγωισμό, δεν είναι από υπερηφάνεια, αλλά είναι διότι πρέπει να τον κάνεις να καταλάβει ότι δεν βαδίζει σωστά. Όταν πηγαίνεις μαζί του και συναναστρέφεσαι μαζί και τρώτε μαζί και γελάτε μαζί και συζητάτε μαζί και λέτε για την εκκλησία μαζί, τότε αυτός νομίζει ότι είναι πολύ καλά. Και στέκεται στο λόγο του Θεού. Ο Θεός έχει για εκείνο. Εδώ βλέπετε καθαρά, λέει στο Βενιαμίν, βγες από μέσα. Βενιαμίν, έξελθε. Φύγετε με τα σπουδής εκ μέσου του Ιερουσαλήμ. Ηχήσατε στα Άλπιγκα εν Θεκουέ, σε μια πόλη εκεί που ήταν των Βενιαμιτών. Και υψώστε ένα σημείο πυρός
στην πόλη Βεθ Ατσερέμ, και αυτή η πόλη των Βενιαμιτών ψώστε ένα, όπως τη ψώνανε οι Ινδιάνοι, ένα σημείο, φωτιά. Βάλανε μια φωτιά μεγάλη, τι γίνεται, γιατί μπήκε αυτή η φωτιά, όπως κάποτε χτυπάνε οι καμπάνες εδώ. Τι έχουν, γιατί χτυπάνε οι καμπάνες, τότε ανάβανε μια μεγάλη φωτιά. Τι έχει, γιατί ανάψανε φωτιά. Α, να, ο Κύριος είπε να φύγουμε από την Ιερουσαλήμ, διότι συμβαίνει κάτι, αμαρτία, πονηρία, κακία, και διότι κακόν προκύπτει από βορρά και συντριμμός μέγας. Βλέπετε, και τους λέει να φύγουν. Ώστε λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πως βαδίζουμε και πως συναναστευόμαστε ακόμη. Δεν είναι να πάρεις έναν άνθρωπο και να τον κάνεις φίλο. Πολλοί πιάνουν ψυχές οι οποίες ακόμη δεν αναγεννηθήκανε, δεν σωθήκανε, τις παίρνουν στην παρέα, τους κάνουν παρέα και τους μιλάνε σαν να είναι, ας πούμε, σωσμένοι τα ζητήματα της Εκκλησίας, το ένα, το άλλο, αν αυτός μίλησε καλά. Και ο άνθρωπος ο ίδιος ακόμη δεν έχει αναγεννηθεί. Και τον κάνουν να πιστεύει ότι είναι και αυτός κάτι μέσα στην Εκκλησία, ένα μέλος της Εκκλησίας, χωρίς καν ακόμη να έχει αναγεννηθεί, να έχει βαπτιστεί με πνεύμα Άγιο, χωρίς τίποτα. Ούτε ενίδατε τίποτα. Και μένει έτσι αυτός ο άνθρωπος. Νομίζοντας ότι εντάξει είναι, τα κατάλαβε. Δεν είναι ζήτημα να καταλάβεις. Είναι ζήτημα να αναγεννηθείς, να έρθει ο Χριστός στην καρδιά σου, να σε σώσει, να σε ελευθερώσει. Ώστε λοιπόν πρέπει να βγείτε από εκεί, λέει. Και λέει μάλιστα παρομοίασα την Σιόν σαν τη γατέρα, η οποία είναι χαριέστα, τρυφερά γυναίκα, και επομένως θα έρθουν όλοι αυτοί εναντίον για να την αρπάξουν και να την καταδυναστεύσουν. Και λέει εκεί πέρα, ετοιμάσατε πόλεμο, θα γίνει καταστροφές, θα γίνουν αυτά, εκείνα. Γιατί, διότι η Ιερουσαλήμ ευρέθηκε αμαρτία, πονηρία και κακία. Διαβάστε τώρα από το 8. Μέχρι το 16. Σοφρονίζεται η Ιερουσαλήμ, λίποτε αποσυρθεί η ψυχή μου από σου. Λίποτε σε καταστήσω έρημο, γίνει ακατοίκητο. Μην το λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Θέλουσι στα φιλολογήσει ολοτελώς ως άμπελον τα υπολείμματα του Ισραήλ. Επίστρεψον την κύρα σου ως ο τριγυνής εις τα καλά του. Προς τι να θέλω να λύσει και διαμαρτυρηθεί και να ακούσωσει, ειδού το ο Κύριον αυτόν είναι απερίγνητο και δεν δίνεται να ακούσωσει. Ειδού ο λόγος του Κύριου είναι προς αυτούς όνειδος, δεν ειδίνονται εις αυτόν. Δια τούτο είμαι πλήρης από θυμού του Κυρίου, απέκαμουν κρατών εμ' αυτόν. Τελευταίοι αυτόν επί τα νύχτια έξοδεν και επί την σύναξη των νέων μου. Διότι και ο ανήρθεν πιαστεί μετά τη γυναικός και ο ηλικιωμένος με τον πλήρου συνόλου. Και η ηλικία αυτών δεν συγκράσει άλλη. Για μη και γυναίκες μου, διότι θέλω εκτείνει τη χείρα μου επί της κατοίκους της γης, λέγει Κύριο. Διότι από μικρού αυτόν έως μεγάλου αυτόν, πάστης εδόθη στην πλεονεξία. Και από προφήτου ως ιερέως, πάστης πράτηξε. Και οι άντρεσαν το σύνδρυμα της τυγακός του λαού μου επιπολέως, λέγοντες ειρήνη, ειρήνη. Και δεν υπάρχει ειρήνη. Μήπως ισχύνησαν ό,τι έφτασαν το τέλημα, μάλιστα παντελώς δεν ισχύνησαν, ούτε ειρηδίασαν. Δια τούτο θέλουν συμπέρσει μεταξύ των πιπτών, όταν επισκεφτώ αυτούς, θέλουν συγχωρεστεί, είμαι εκείνη. Μάλιστα. Σοφρονίστητη η Ιερουσαλήμ. Ακούτε, σοφρονίστητη. Σοφρονίστητη. Μετανόησε. Γίνε καλή. Υπάρχει δηλαδή τώρα, ενώ της ανήγγειλε ότι θα έρθει η κρίση, υπάρχει περιθώριο μετανοίας και σωτηρίας. Σοφρονίσου. Γιατί είσαι όλο κακία. Γιατί είσαι όλο πονηρία. Γιατί δίνεις πληγές στους άλλους και τους κάνεις, λέει, ακαταπαύστο να είναι πόνος και πληγές ανάμεσά σου. Να είναι αρπαγή και βία. Γιατί. Σοφρονίσου. Δεν σ' αρέσει να βαδίζεις με το Θεό. Δεν σ' αρέσει να βαδίζεις με τον Χριστό. Σοφρονίζουν. Εδώ φαίνεται η μακροθυμία του Θεού. Δεν θέλω, λέει ο Κύριος, το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής εκ της πλάνης του οδού αυτού από την αμαρτία του και να ζήσει. Αυτό θέλει ο Θεός. Και πάλι λέει, σοφρονίσου. Και φωνάζει ο Θεός. Σήμερα η φωνή του Θεού είναι πολύ ισχυρή σε όλο τον κόσμο. Και ιδιαίτερως εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια δυνατή φωνή που ακούγεται. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν ήσυχοι. Όσοι εκμεταλλεύονται, όσοι είναι χριστιανοί, οι οποίοι κοιτάνε του συμφέροντος, της παρανομίας, της αμαρτίας, δεν μπορούν να σταθούν, είναι πολύ ανήσυχοι. Δεν μπορούν, ο λόγος του Θεού ελέγχει πάρα πολύ. Και μιλάει σε κάθε ψυχή, σοφρονίσου.
Δεν είναι ζήτημα πλέον ούτε εκκλησιών, ούτε τούτη η εκκλησία είναι καλή, εκείνη δεν είναι τίποτα. Είναι ζήτημα Χριστού και ψυχής. Σοφρονήσου, λέει η ψυχή. Σοφρονήσου. Μετανόησε. Γίνε σύμφωνος με το λόγο του Θεού. Μήποτε αποσυρθεί η ψυχή μου από σου. Μήποτε σε καταστήσω έρημο γη ακατοίκητον. Μήπως αποσυρθεί η ψυχή μου και σε περιφρονήσω και αποστραφώ από κοντά σου. Ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων. Θέλω εσύ τα φιλολογήσει ολοτελώς ως άμπελον τα υπόλοιπα του Ισραήλ. Το Ισραήλ θα τον πάρουν ολόκληρο. Επίστρεψον τη χείρα σου ως τριγητή ή τα καλάθια, να πάρεις μερικά τουλάχιστον να σώσεις. Γιατί ο Ισραήλ θα εξολοθευτεί τελείως. Θα φύγει όλος για τη Βαβυλώνα. Τουλάχιστον εσύ είναι άπλος το χεράκι σου με τα καλάθια να πάρεις μερικά υπόλοιπα, έτσι, λίγα, να διασώσεις τίποτα. Και λέει το εξής, προς τι να θέλω λαλήθη και διαμαρτυρηθεί για να ακούσωση, σε ποιον να μιλήσω, σε ποιον να κηρύξω. Ιδού το οτίον αυτό είναι απερίθμητο και δεν δίνονται να ακούσωση. Ιδού ο λόγος του Κυρίου είναι προς αυτούς όνειδος, δεν δίνονται εις αυτό. Σε ποιον να μιλήσω, αφού δεν έχουν, είναι απερίθμητα τα αυτιά τους. Δηλαδή δεν θέλουν να ακούν το λόγο του Θεού, δεν τον καταλαβαίνουν, δεν τους αρέσει. Δεν δίνονται, ντρέπονται με το Ευαγγέλιο, με το λόγο του Θεού. Δια τούτο είμαι πλήρης από θυμού του Κυρίου, απέκαμον κρατών με αυτόν, θα εκχαίω αυτόν επί τα νήπια έξω, ακόμη και τα νήπια θα χτυπήσω και επί της είναι έξω το νέο νομού, διότι και ο ανήρ θα πιαστεί μετά της γυναικός και οι άντρες δηλαδή και οι γυναίκες, το ηλικιωμένο, το πλήρης ημερών. Και η κύρια αυτών θέλουσι περάσει εις άλλους, οι αγροί και οι γυναίκες ομού, διότι θέλω εκτείνει τη χείρα μου επί τους κατοίκους της γης, λέει Κύριος. Διότι από μικρού με αυτόν έως μεγάλου αυτόν πάστησε δότη. Πρώτον εις την πλεονεξία. Πλεονεξία. Πώς θα κερδίσω πιο πολλά, πώς θα φτιάξω πιο πολλά, πώς θα πάρω πιο πολλά. Αυτή είναι πλεονεξία. Και θα μου πείτε, άμα ένας άνθρωπος κερδίζει, τι να κάνει. Να κλείσει το μαγαζί, να μην κερδίζει. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν μιλάει γι' αυτό. Είναι ότι ο άνθρωπος έχει ένα μαγαζάκι, ας πούμε, έχει μια δουλειά, βγάνει 20.000, 30.000. Το μήνα, να βγάλω 80, να βγάλω 100, να βγάλω 200, να κάνω τούτο. Και θέλει συνέχεια, αλλά αυτό τι είναι, εις βάρος της ψυχής του και του Θεού, ε. Α, δεν θα πάω στην εκκλησία, έχω δουλειά, πρέπει να βγάλω πολλά λεφτά. Δεν θα πάω ούτε την Κυριακή για να αναπληρώσω αυτά που έχω να φτιάξω, παραγγελίες, το ένα τα άλλο. Το καθένας δηλαδή με την πλεονεξία φεύγει και από το Θεό. Και από την άλλη πλευρά, αντί η ελπίδα του και η πίστη του να είναι στον Χριστό, είναι στο να αποκτήσει πολλά για να εμπιστευτεί εκεί, δείτε ότι θα κάτσει αιώνια επάνω στον κόσμο αυτό. Ενώ είναι τόσο περαστικά και τόσο γρήγορα. Μήπως ισχύνθησαν ότι έπραξαν δέλημα. Λέει ότι πρώτον πλεονεξία, έπειτα από το προφήτου έως του ιερέως πάσης φράτη ψεύδος. Και ιάτρεψαν το σύντριμα του θυγατρός του λαού μου επιπολέως. Τι είπα να πει, εγιάτρεψαν επιπολέως. Έλα, δεν έχεις τίποτα. Έχεις μια πληγή, ένα πόστιμα. Παίρνω ένα μπαμπάκι, το βουλώνω εκεί την τρύπα που βγάλει το πείο. Εντάξει, είσαι άντε. Από μέσα όμως το πόστιμα έχει πείο. Δεν θεραπεύτηκε, έτσι δεν είναι. Αυτό λέει και επιπολέως. Πώς οι προφήτες μπορούν επιπολέως να γιατρέψουν έναν άνθρωπο. Του λένε ειρήνη, ειρήνη, ενώ δεν υπάρχει ειρήνη. Ενώ εκείνος ανησυχεί, ενώ εκείνος καταλαβαίνει ότι είναι άσχημα, δεν έχεις τίποτα, καλά είσαι. Αφού έχει κάποια αμαρτία μέσα του, πώς είναι καλά. Το καταλαβαίνει αυτό, ελέγχεται. Φοβάται μην έρθει η οργή επάνω του. Έρχεται ο προφήτης και του λέει: δεν είναι τίποτα, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Το Θεός θα σε ευλογήσει, λέει: εντάξει, άραγε ο Θεός δεν λογαριάζει τίποτα. Άραγε καλά κάνω. Έτσι εγιάτρεψαν την πληγή επιπολέως του λαού μου. Και λένε ειρήνη, ειρήνη και δεν υπάρχει ειρήνη. Όλοι οι ποιμένες σήμερα κολακεύονται. Σαν το ξέρετε. Κολακία, κολακία, κολακία. Μερικοί το έχουν επάγγελμα την κολακία. Μια φορά που ήμουν προϊστάμενος σε όλους αυτούς τους πεντηκοστιανούς, ένας ελληνοαμερικάνος Απόστολος ήταν σε μια εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Και όταν έμπαινε κανείς, τον αγκάλιαζε σαν τον Αβεσσαλό. Καλώς τον έχει, καιρό είχαμε ένα σενούκι. Αυτή είπα στην πλάτη και κλείνει το μάτι στον άλλο.
Εγώ ήμουν εκεί εκείνη την ώρα. Και μου κλείνει και μένα το μάτι. Τι λέω στο τέλος. Αυτό που κάνεις, τι είπα να πει δηλαδή. Λέει, το σκαλοπιάνω αδερφέ. Το μάτι γιατί το κλείσεις. Πρέπει να σπράξεις τις παροιμίες. Λέω, όποιος κλείνει το μάτι είναι πονηρός. Γιατί κλείνεις το μάτι. Να σου πω εγώ γιατί το κλείνεις. Διότι δεν τον αγαπάς και τον χαϊδεύεις για να τον καλοπιάσεις. Αυτό είναι το χειρότερο θάμα. Δεν είναι να καλοπιάνουμε τον άλλον, να τον αγαπάμε. Δεν είναι να τον κολακεύουμε, να του λέμε εκείνο που είναι. Αυτό είναι, αδελφέ. Μα εγώ τίποτα. Και αν σου πει αυτός κάτι που είναι σωστό, να το κάνω, να το διορθώσεις. Δεν θα είμαστε ανάμεσά μας κολακία για να θεραπευόμαστε ο ένας με τον άλλον επιπολέως. Αλλά θα κάνουμε εκείνο που πρέπει. Σας είπα μια φορά, βρέθηκα στον Πίκαμπτον σε μια εκκλησία. Είχα να φωνάξω μια φορά για να κηρύξω σε ένα μέρος στην Καλιφόρνια. Πήγα για 2-3 μήνες. Και βρέθηκα σε μια εκκλησία. Αμερικάνικη και εκεί έπαιζε ένας νεαρός βιολί. Λέει, θα μας παίξει ο αδελφός μας, έχουν συνήθεια οι Αμερικάνοι τι του κάνουν. Έπαιζε βιολί και δίπλα μου κάθισε μια κοπέλα. Λέω, πολύ ωραία, λέω, παίζει βιολί αυτός. Είναι χρόνια πιστός. Λέει, ναι. Είναι, λέει, πρώην σύζυγός μου. Πρώην σύζυγός της ήταν αυτή 25 χρονών. Και δεν ήταν. Πρώην σύζυγός σου, λέω, γιατί τώρα τι είναι. Λέει, τώρα χωρίσαμε. Χωρίσατε. Και γιατί. Γιατί, λέει, δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Και δεν το ξέρεις που θα πας στην κόλαση. Α, έμπηξε τα κλάματα. Πριν τελειώσει το βιολί. Άστε να κλαίει. Εγώ που προσεύχομαι, που αγαπώ τον Κύριο, που ομολογώ τον Χριστό. Τι μου ομολογείς τον Χριστό, τι λέω. Μου λες ότι αυτός είναι άντρας σου και μου λες δεν σου άρεσε και τον χώρισες. Πάει να πει, λέω, ομολογείς τον Χριστό. Να ομολογήσεις τι να πεις. Δεν το ξέρεις ότι λέει όσοι χωριστεί τη γυναίκα ή τον άντρα είναι μοιχός και κάνει αυτό να μοιχεύεται και τα λοιπά. Δεν το ξέρεις αυτό. Εσύ είσαι μιχαλίστης. Ήρθε ο ποιμένας εκεί, γιατί εντωμεταξύ τελείωσε. Λέει, τι είναι, λέει, αδερφέ. Εδώ πέρα, λέει, η κοπέλα θα πάει στην κόλαση. Και αυτή, λέω, σηκώνει τα χέρια και δοξάζει το Θεό. Δεν της αρέσει, μόνο εάν πήγε με άλλη, ξέρω εγώ, μίχεψε, έχει δικαίωμα να πας διαζύγιο χωρίς να έχει δικαίωμα να εξάμπαντος της. Τα είδανε πολύ βαριά. Εκάτσαμε λοιπόν με τον ποιμένα και του λέω, αδερφέ μου, δεν είναι εκκλησία αυτή. Αυτός να παίζει βιολί επάνω, χωρισμένος με αυτήν που κάθε κάτι. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν άκουσε, αδερφέ μου, λέει. Εμείς ζούμε από τα δέκατα. Άμα τους πω, τους ζωρίσω λιγάκι αυτόν και λιγάκι εκείνη, θα κόψουν τα δέκατα. Δέκατα είναι το 10%. Αμερικάνικο σύστημα αυτό, ε. Το έχουν πάρει από τους Λεβίτες και μάλιστα κακός βέβαια, διότι στην Καινή Διαθήκη δεν μιλάει για δέκατα. Μιλάει μόνο έκαστος σας προσφέρει την πρώτη της εβδομάδας ό,τι ανεφορεί. Ό,τι ανεφορεί. Θέλω να σας το εξηγήσω αυτό λιγάκι καλύτερα. Ό,τι ανεφορεί. Γιατί? Για τις ανάγκες της Εκκλησίας, για τους φτωχούς, για το έργο του Θεού, για Ευαγγέλια κτλ. Δεν λέει για δέκατα όμως. Δέκατα ήταν στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν οι Λεβίτες. Και δίνανε από τα δέκατα των γεννημάτων κτλ. Σήμερα μιλάει για προσφορές. Μια αδερφή μου είπε, λέει, εγώ αδερφέ, έχουμε μια στενοχώρια. Γιατί, λέω, αδερφούλα μου, δεν δίνω, λέει, στην εκκλησία πολύ παρά ελάχιστα. Πόσο σύνταξη παίρνεις, αδερφή μου, λέει, 3.000. 3.000 δραχμές παίρνεις σύνταξη και θες να δώσεις. Να δώσεις τι? Σε τι να δώσεις? Αντιθέτως, πρέπει να σου συμπληρώσει η εκκλησία, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, το περίστευμα του ενός να πάει στο ειστέρημα του άλλου. Να σου συμπληρώσει και τις τρεις να τις κάνει πέντε. Οι αδερφοί οι οποίοι παίρνουν 10 θα μαζέψουν όλοι και θα σου δώσουν εκεί που έχεις 3 να πάρεις άλλες 2, άλλες 3. Όχι να δώσεις, τι να δώσεις. Λέει το 10, ποιο 10. Από τις 3 να δώσεις τις 300, για ποιο λόγο. Να κοροϊδευόμαστε. Το Ευαγγέλιο δεν συνταφίζεται με την Παλαιά Διαθήκη. Δεν έχει καμία σχέση. Η Καινή Διαθήκη είναι Άγιοι.
Δεν είναι σαν τον Δαβίδ που είχε πέντε γυναίκες και σκότωνε μυριάδες. Εδώ είναι Άγιος ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Αλλιώς δεν είναι νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει λοιπόν αυτός ο ποιμένος, επανέρχομαι εκεί, θα χάσω τα δέκατα. Τα οποία δέκατα παίρνει ο ποιμένος και τα βάλει στην τσέπη του και έτσι. Έχει τα 10% από το μισθό αυτού, το 10% από εκείνου και μαζεύει αρκετά λεφτά και ο μόνος του σκοπός είναι μην χάσει το εισόδημά του. Μην πέσουν οι εισπράξεις. Οπότε δεν μπορεί να γίνει τέτοιο. Πάει. Έζησε. Από εκεί και πέρα αρχίζει κολακίες. Αδελφέ, πήγα στο γύρο. Δεν πήγα, αδελφέ. Έτρωσε να μην πηγαίνει. Αλλά αφού σ' αρέσει, πήγαινε. Λέει, αδελφέ, πάνω λίγο κοκκινάδι γιατί έχω ανεμία. Αφού έχει ανεμία, αυτό ήταν μπροστά μου. Αφού έχει ανεμία, τι να κάνει. Θα βάλει λίγο κοκκινάδι να φαίνεται λίγο κόκκινο. Δηλαδή κοιτάνε να κολακεύουν. Δεν είναι όμως θεραπεία αυτή. Δεν σώζουν οι ψυχές έτσι. Δεν γίνεται το έργο του Θεού έτσι. Ο προφήτης και ο δάσκαλος αυτό όταν κολακεύει πάει. Δεν είναι το στόμα του Θεού. Το στόμα του Θεού δεν κολακεύει. Ο Απόστολος Παύλος λέει αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους τότε δεν θα άρεσα στο Θεό. Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν θέλω να αρέσω στους ανθρώπους, θέλω να αρέσω στο Θεό. Και το συμφέρον των ψυχών είναι αυτό. Ας σου πω αδερφέ, λάθος είναι αυτό. Δεν κάνεις καθόλου καλά. Μα θα φύγω, αυτό να φύγεις ή να μην φύγεις είναι δική σου δουλειά. Να φύγεις να κάτσεις. Θυμάστε που σκόθηκε ένας εδώ και είπε ζητώ από την εκκλησία την άδεια να αφήσω γένια και μαλλιά. Ακούτε, ζητάω την άδεια από την εκκλησία να μου επιτρέψει να αφήσω γένια και μαλλιά. Και τι είναι η εκκλησία να σου επιτρέψει. Αφού λέει ανήρ μένε αν έχει κόμμα είναι ατιμίες αυτό, ναι. Καλά, άμα έχει γένεια, δεν μου δίνει το δικαίωμα. Άμα θες να μην ξυρίζεις, άσε γένεια. Τέλος πάντων, δικηδικό σου. Αλλά και αυτό βέβαια, αν το αφήνεις γιατί θέλεις να είσαι μοντέρνος, είναι κάτι άλλο. Αλλά λέω, όταν ο λόγος του Θεού λέει ανήρ, αν έχει κόμμα είναι ατιμία, μου ζητάς εμένα την άδεια και της εκκλησίας να σου δώσει το δικαίωμα να παρανομείς. Λέμε, όχι αδελφέ μου. Από τον άμα αυτό του είπα, όχι αδελφέ μου, αυτό δεν γίνεται. Διότι εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να διαστρέψουμε το λόγο του Θεού, ούτε να σου δώσουμε άδεια άλλη από εκείνη που δίνει ο Χριστός. Λέει τότε θα φύγω, να πας στον καλό. Εδώ μαλλιάδες δεν θέλουμε. Εδώ θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι πράγματι είναι σύμφωνοι με το λόγο του Θεού, όπως λέει ο λόγος του Θεού. Όχι ότι δεν θέλουμε να μπει ένας που έχει μαλλιά. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα, γιατί όσο να καταλάβει ο άνθρωπος να σωθεί, να αναγεννηθεί, να υγειαστεί μπορεί να... Αλλά ένας που είναι 15 χρόνια και έρχεται και λέει να του δώσουμε άδεια να αφήσει γένια και μαλλιά, δεν σηκώνει αυτό συζήτηση. Τι είμαστε εμείς να δώσουμε άδεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό το πράγμα, να μην είμαστε σαν τους προφήτες οι οποίοι επιπολέως θεραπεύουμε το πράγμα. Επιπολέως θεραπεύουμε τις ψυχές των ανθρώπων, καθησυχάζουμε τους ανθρώπους, καλοπιάνουμε, κολακεύουμε, διότι τότε δεν είναι θέλημα Θεού, δεν μπορεί ο Θεός να μιλήσει μαζί μας. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μιλούσε και έλεγε πράγματα τα οποία ακούσανε οι πάντες και σκανδαλιστήκανε οι πάντες, όπως είπε και ο Απόστολος Πέτρος. Κύριε, ιδού με αυτά τα οποία είπες, όλοι σκανδαλιστήκαν και φύγανε. Και λέει ο Κύριος, εάν θέλετε κι εσείς να υπάγετε, μήπως θέλετε κι εσείς να υπάγετε. Εάν θέλετε πηγαίνετε. Λέει Κύριε πού να υπάγουμε. Εσύ λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Αλλά δεν είπε ο Κύριος τι λέτε. Μια στιγμή θα τους τα διορθώσω για να μην αυτό θα τους εξηγήσω. Θα κάνω τίποτα. Θα φύγουμε. Φύγετε. Δεν σας αρέσει ο λόγος. Φύγετε. Μόνο εάν σκανδαλίζομαι με τη ζωή μας τότε πρέπει να φοβόμαστε. Εάν όμως μιλάμε το λόγο του Θεού την αλήθεια και ο άλλος ταράζεται, τότε είναι εκ του πονηρού. Δεν είναι εκ του Θεού. Γιατί είδατε τι λέει παραπάνω. Προς τι να θέλω λαλήσει και διαμαρτυρηθεί για να ακούσωση. Ιδού ο λόγος του Κυρίου είναι προς αυτούς όνειδος. Δεν δίνονται εις αυτόν. Δεν τους δίνονται, δεν τους αρέσει. Δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Και λέει εδώ πέρα μήπως ισχύνθησαν ότι έπραξαν δέλημα. Μάλιστα παντελώς δεν ισχύθησαν ουδέ ερυθρίασαν. Για τούτο θέλουσε η πέση μεταξύ των πιπτόντων όταν επισκεφτώ αυτούς θέλουσε η απολευτή, είπε Κύριος. Εβάστε από το 16 να δείτε τι ωραία που βρίσκει κανείς στο δρόμο του. 16 έως 22.
ούτω λέει Κύριος, σπείτε εν Θεσσαλονίκη και ρωτήσατε περί των αιωνίων φρύγων, πού είναι η αγαπή οδός και περιπατείτε να πει. Και φαίνεται βρει ανάπαυση ή σας ψυχάσει. Αλλά αυτοί είπαν, δεν θέλουμε περιπατήσει ένα πει. Και κατέστη σας σκοπούς εσ' εμάς λέγον, ακούσατε τον ήχο της άγγελος. Αλήπον δεν θέλουμε να ακούσει. Δια τούτο ακούσατε έθνοι και εσείς συναγωγοί γνώρισαν τι είναι μεταξύ αυτών. Άκουε γη, ιδού. Εγώ θέλω θέλει κακόν επί των λαών του, των καρπών των διαλογισμών αυτών, διότι δεν επρόσεξαν εις τους λόγους μου και εις τον νόμο μου, αλλά αφαίρεσαν αυτό. Τι προς εμέ ο φερόμενος Λίβανος από Σεβά και το απογείς μακρά σε πόρτες την άμωμον, τα ολοκαυτώματά σας δεν είναι δεκτά, ουδέ θυσίες σας ευάρεστη σε μέ. Δια τούτο ούτω λέει ο Κύριος, ιδού εγώ θέλω βάλει προσκόμματα έμπροστα του λαού του, και οι πατέρες και οι νύοι ομού θέλουν συμπροσκόπηση από αυτά. Ο γείτον και ο φίλος αφού θέλουν σε πολεμή. Μάλιστα. Τώρα κοιτάξτε να δείτε πώς βρίσκει κανείς το δρόμο του. Ούτω λέει ο Κύριος, στείτε επί τας οδούς. Και ειδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων. Πού είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε βρει ανάπαυση στις ψυχές σας. Στείτε επί τας οδούς. Σταματήστε. Στάσου, πού πας. Έτσι δεν είναι, αδερφέ, πού πας. Ανήκω στην Ευαγγελική Εκκλησία του. Γιατί τα λες αυτά, δηλαδή. Επειδή δεν είσαι ορθόδοξος. Εμείς οι διαμαρτυρόμενοι, τι είμαστε εμείς οι διαμαρτυρόμενοι. Δηλαδή, άμα είναι ένας ορθόδοξος κλέφτης, τι είναι και ένας διαμαρτυρόμενος κλέφτης, ποιος είναι καλύτερος κλέφτης. Ο διαμαρτυρόμενος. Ο Ευαγγελικός κλέφτης είναι πιο καλός από τον Ορθόδοξο κλέφτη. Και οι δύο κλέφτες δεν είναι. Παίζει ρόλο το δόγμα. Πού πας. Εδώ πρέπει να σταθείς και να πεις. Πού πάω. Για στάσου μια στιγμή, αδερφέ. Με πας, είσαι οπλισμένος. Λες από εδώ πάμε. Πού πάμε. Για στάσου να δούμε. Να δούμε. Να σταθούμε. Γι' αυτό παντιστείτε. Σταματήστε. Για στάσου, αδερφέ. Μας λες να κάνουμε αυτό. Μας. Γιατί. Πού το βρεις στη γραμμή. Πού το λέει αυτό και το λες να το κάνω. Στείτε λέει και ειδέτε. Όταν πάει κανείς κάπου και ψάχνει να βρει, κοιτάει να δει. Πού είναι, μου είπαν εδώ που είναι κάποια εκκλησία. Α, για είναι. Εκεί που είναι ένα μπακάλικο. Κοιτάω να δω, να βρω τον μπακάλικο. Ψάχνει ο άνθρωπος, κοιτάει να δει. Είναι στο δρόμο που πρέπει. Είναι στην οδόν την ευθεία. Είναι στο λόγο του Θεού. Κοιτάει να δει τα σημάδια. Θα μου πείτε στην περίπτωση μας τι. Πρέπει να βλέπεις τα αποτελέσματα. Το στείτε και ειδέτε. Να σταθείς για να δεις πού πας. Να ειδείς, να δεις τι γίνεται. Εδώ λέει ο Κύριος προσέρχεται κάθε μέρα τους σωζωμένους. Τότε που ήμουν πρόεδρος στη σύνοδο των Πεντηκοστιανών, ποιμένες με 20 πρόβατα επί 20 χρόνια. Λέω, αδερφέ, τι γίνεται, σώθηκε καμιά ψυχή. Σκληρό το έδαφος, αδερφέ. Σκληρό το έδαφος. Δεν είναι κατάλληλη αίθουσα, αδερφέ. Είναι αλήθεια αυτό. Καθόλου αλήθεια. Διότι τους σωζωμένους δεν τους προσθέτει ούτε η αίθουσα, ούτε και ο κόσμος. Τους προσθέτει ο Χριστός. Ο Κύριος προσθέτεται κάθε μέρα τους σωζωμένους. Σκληρό έδαφος. Τι πάνε πει σκληρό έδαφος. Είναι σκληρές καρδίες και δεν είναι δυνατός να τις μαλακώσει. Δεν είναι ωραία η αίθουσα και δεν έρχονται οι άνθρωποι. Εδώ πηγαίνουν στις κατακόμπες. Αλλά είναι το ζήτημα ότι πρέπει να σταθείς και να δεις τι γίνεται. Βαπτίζεται κανείς με πνευμάγιο. Σώζεται καμιά ψυχή. Κάνει ο Θεός θεραπεία. Κάνει ενέργεια. Ψάνει το έργο. Ευλογείται το έργο. Τι γίνεται. Άμα δεν ευλογείται τι. Δεν είναι ο Θεός μαζί. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος περί της προφητείας το εξής. Ότι άμα έρχεται λέει προφητεία και ο ένας μετά τον άλλον προφητεύεται, θα μπει ένας άνθρωπος ιδιώτης απόξω και θα μπει μέσα, θα φανερωθούν τα κρυπτά της καρδίας του, θα βγει έξω μετά και θα πει ο Θεός είναι αληθώς εν το μέσο αυτόν. Καταλάβει ότι ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Δεν είναι να πηγαίνουμε σε μια εκκλησία. Ρώτησα πριν από λίγο καιρό έναν, τι κάνεις, ό,τι μπορώ κάνω. Αδερφέ μου, στάσου εκεί πέρα που είσαι. Ιδέ, τι γίνεται.
Ρώτα, κύριε, τι γίνεται εδώ πέρα, δεν βλέπω δουλειά. Δεν βλέπω να ενεργήσει. Γιατί? Και πάνω σε αυτό πρέπει να ξέρετε το εξής. Να πετάξετε τα συναισθήματά σας. Ποια εννοώ τα συναισθήματα? Τις φιλίες, το συναισθηματισμό, τον καημένο, τον λυπάμενο, τον αφήσω μοναχό του. Α, τον καημένο είναι φίλος μου χρόνια. Και επειδή αυτός πηγαίνει στον κινηματογράφο, πάω και εγώ μαζί του. Επειδή αυτός πάει στην διαμαρτυρόμενη εκκλησία, πάω και εγώ μαζί. Γιατί δεν πάω? Και αν είναι ορθόδοξος, πάω στον ορθόδοξο. Έτσι θα το πάμε. Δεν θα πάει συναισθηματικά ο λόγος του Θεού, αδερφέ. Και αδερφή, πάει εδώ, γεια στάσου, αδερφέ. Δεν βαδίζεις καλά. Και αυτό είναι του ίδιου, το οποίο δεν βαδίζεις καλά, δεν πας καλά. Δεν τα λέει αυτά ο λόγος του Θεού. Δεν είναι έτσι ο λόγος του Θεού. Δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Δεν συμβαίνει τίποτα επέμβαση από το Θεό. Σταματήστε, κάτι συμβαίνει. Κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό λέει, στείτε επί τα σοδούς, ιδέτε και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων. Για ρωτήστε. Για τους αιωνίους τρίβους, από εδώ πάνε, ε? Για την αιώνια ζωή πάει από εδώ? Ή έχουμε πάρει κανένα λοξό δρομάκι και λέμε, και εμείς του Κυρίου είμαστε? Έτσι είναι η προφήτη, λέει, θεραπεύανε τις πληγές και το σύνδρυμα επιπολέως. Καλά πάμε. Γιατί και εμείς χριστιανοί είμαστε. Μόνο εσείς θα σωθείτε. Μόνο εσείς είσαστε, όλο έτσι μιλάνε οι άνθρωποι. Εσείς οι λίγοι θα σωθείτε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ερώτηση? Εδώ βαδίζεις το λόγο του Θεού. Αυτό είναι η ερώτηση. Εάν δεν βαδίζεις, δεν μπορείς να έχεις απέτηση από το Θεό τίποτα. Ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων. Ρώτα. Ερεύνησε το λόγο του Θεού. Ο Κύριος ο ίδιος είπε να ερευνάτε τα γραφάς. Ερωτάτε εσείς να γευτείτε, να δείτε ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Γεύτηκε και δοκιμάσατε ότι είναι αγαθός. Πρέπει να δοκιμάσεις. Θα πεις, Κύριε, τι είναι, πού είναι, προς τα πού πρέπει να πάω, πού είναι η αγαθή οδός? Να τη βρεις την αγαθή οδό, που είναι ο δρόμος του Ευαγγελίου, συμφωνείτε? Τι είναι η αγαθή οδός? Ο δρόμος του Ευαγγελίου. Πες το, αδελφέ μου, δεν τα λέει. Είσαι επιμένας, δάσκαλος, θεολόγος, τι είσαι, δεν ξέρω. Δεν τα λέει αυτά που λες εσύ. Δεν λέει έτσι να βαδίζουμε που λες εσύ. Λέει όπως λέει εδώ πέρα. Και τότε όταν τη βρείτε, περιπατείτε εν αυτή. Στείτε. Ερωτήσατε, ιδέτε. Ερωτήσατε για τα αιωνίους τρίβους. Πού είναι η αγαθή οδός? Και μετά περιπατείτε. Τη βρείτε στην οδό. Περπάτα τώρα. Έτσι. Να σε βέβαιος ότι αυτή είναι η οδός και περπάτα. Προχώρατε. Τώρα δεν έχεις τίποτα άλλο παρά να προχωράς. Εάν ξέρω ότι αυτός ο δρόμος είναι που ψάχνω να βρω, προχώρα τώρα. Εάν όμως είναι ένας άλλος δρόμος που δεν πάει στα αιωνίους τρίβους, δεν είναι η αγαπή οδός, πού να τρέξω? Να το τρέξεις, θες που θα βγεις. Άμα πας προς την Κόρινθο και λες αού, πας και παίρνεις την εθνική οδό Λαμίας Θεσσαλονίκης, αντί να πάρεις την άλλη Κορίνθο. Και τραβάς. Προχώρα. Πού προχωράς? Όσο πας απομακρύνεις από την Κόρινθο. Θα τη βρεις την οδό και μετά προχώρα. Μην διστάσεις από εκεί και πέρα, και τότε, και τότε θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Δόξα στον Θεό. Θα πεις αναπαύτη η ψυχή μου τώρα. Δόξα σε, Κύριε, σε ευχαριστώ. Τώρα ταχύτητα. Προχώρα τώρα. Αναπαύεται η ψυχή. Έχεις τη συμμαρτυρία μέσα σου ότι πράγματι τώρα είσαι στο λόγο του Θεού, ότι τώρα κοιτάς μόνο σου και βρίσκεις τι λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού, ότι αυτή είναι η αγαθή οδός, ότι εκεί πρέπει να βαδίζω και δεν θα σταματήσω να προχωράω στο λόγο του Θεού. Αλλά αυτοί είπαν, δεν θέλω να περιπατήσει σε αυτήν. Έχουν την αντίρρηση. Δεν περπατάμε εμείς αυτήν την οδό. Γιατί δεν θέλω. Οι λόγοι είχαν συμφέροντα. Δεν τους άρεσε η οδός του Κυρίου. Τους άρεσε ο δρόμος ο δικός τους. Όπως ξέρανε αυτοί, ό,τι θέλανε αυτοί. Και ο Κύριος επαναλαμβάνει. Και κατέστησα σκοπούς εφ' ημάς, λέγον, ακούσατε τον ήχον της Άλπιγκος? Αλλά είπαν, δεν θέλω με ακούσει. Ούτε της Άλπιγκα θα ακούσαμε. Δεν θέλω να ακούσουμε ούτε το λόγο, ούτε το κήρυγμα, τίποτα. Δεν θέλω να ακούσαμε. Είναι τον άνθρωπο που δεν θέλει.
Υπάρχουν όμως οι ψυχές οι οποίες είναι ειλικρινείς και θα σωθούν τις τελευταίες αυτές ημέρες. Δόξα στον Θεό. Γίνεται μια μεγάλη αναταραχή μέσα στον κόσμο, με το Ευαγγέλιο, με το Λόγο του Θεού. Εκεί που η καρδιά η δική σας δεν φαντάζεται, πηγαίνει ο Λόγος του Θεού. Εγώ το ακούω πολλές φορές, μου τηλεφωνάνε, μου στείλουν μήνυμα, αδερφέ, ξέρεις, γίνεται αυτό και αυτό. Και στέλνε μηνύματα από χωριά. Ακούμε το Λόγο του Θεού από τις κασέτες. Να μας στείλετε. Στείλτε μας Ευαγγέλια, στείλτε μας αυτό. Να πάρουν υμνολόγια, να πάρουν γραφές. Οι άνθρωποι ξυπνάνε. Κάτι γίνεται. Δόξα στον Θεό. Και οι ειλικρινείς, λέω, οπωσδήποτε θα σωθούν. Γιατί το ακούσατε έθνη. Και εσύ συναγωγή γνώρισαν τι είναι μεταξύ αυτών. Άκουε η γη. Ιδού εγώ θέλω φέρει κακόν επί των λαών τούτων. Των καρπών των διαλογισμών αυτών. Αυτό θα φέρω. Κακό επάνω τους. Καταραμένος ο άνθρωπος ο οποίος δεν ακούει το Λόγο του Θεού. Που δεν ακολουθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού. Έχει κατάρα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι καταδικασμένος από το Θεό. Γιατί? Διότι δεν επρόσεξαν τους λόγους μου. Διότι στον νόμο μου, τον νόμο μου τον απέρριψαν. Λες και είναι δική τους η θρησκεία κάνουν. Τον νόμο μου τον απέρριψαν. Τους λόγους μου δεν τους πρόσεξαν. Γι' αυτό τι προς εμέ ο φερόμενος Λίβανος από Σεβά και το απογείς μακράς ευώδες συνάμεγον. Τα λογκαυτώματά σας δεν είναι δεκτά ουδέ θυσίες σας ευάρεστη σε μέ. Προσευχή. Θα κάνουμε προσευχή. Θα κάνουμε και μια νηστεία. Πρώτα θα διορθώσεις την οδόν σου και μετά θα κάνεις νηστεία και προσευχή. Πρώτα δεν διορθώσατε τα σωτού σας. Και έχει ένα ωραίο κεφάλαιο στον Ισαΐα, λέει. Ταλαιπωρείτε, λέει, το σώμα σας όλη μέρα με νηστεία και δεν διορθώνετε το δρόμο σας. Εγώ δεν σας είπα να ταλαιπωρείτε το σώμα σας. Αλλά εγώ σας είπα να κάνετε νηστεία πρώτα, να κάνετε, λέει, στο φτωχό, στον ορφανό, να κάνετε κρίση στον αδικούμενο, να δίνετε από τα υπάρχοντά σας, να αγαπάτε το Θεό, να περπατάτε ταπεινά με το Θεό σας και τα λοιπά. Πρώτα αυτό, έπειτα έχει την νηστεία. Η νηστεία είναι του ανθρώπου ο οποίος είναι ειλικρινής με το Θεό, είναι αγαπητός στο Θεό, όπως ήταν αυτός ο Δανιήλ, λέει, Δανιήλ, δούλε του Θεού του υψίστου, Δανιήλ, σπόδρα αγαπητέ. Ανήλ, σπόδρα αγαπητέ. Ήταν αγαπητός, μετά έπεσε στην προσευχή και στην νηστεία και ήρθε ο Θεός, λέει, τι θες παιδί μου, γιατί νηστεύεις, τι συμβαίνει, γιατί ταλαιπωρείσαι, και είπε αυτό και αυτό θέλω, να βοηθήσεις τον λαό. Είχε έτοιμα. Αλλά η νηστεία είναι για παιδιά του Θεού, τα οποία είναι πράγματι στο Λόγο του Θεού. Χωρίς να απορρίπτουμε το Λόγο του Θεού. Και λέει, τι προς εμέ ο φερόμενος Λίβανος. Πάνε λοιπόν να προσφέρουμε. Θα κάνουμε προσευχές, θα κάνουμε νηστείες, θα κάνουμε εκδηλώσεις. Θα πούμε πείματα, θα πούμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο. Λιβάνια από το Σεβά. Και αυτό, όπως λέει εδώ πέρα, και ευώδες την άμμο από γης μακρά. Α, φέραμε αυτά. Δοξολογία. Τι δοξολογία, έτσι γίνεται δοξολογία. Πρώτα είναι η ζωή μας, θα δοξάσει, πρώτα θα ακολουθήσουμε το Λόγο του Θεού και μετά έρχονται αυτές οι δοξολογίες. Για τούτο, ούτω λέει Κύριος, ιδού εγώ θέλω βάλει προσκόμματα έμπροσθε του λαού του. Όλο εμπόδια. Οι πατέρες και οι ίο μου θέλουν προσκόψει επ' αυτά. Ο γείτον και ο φίλος αυτού θέλουν απολεστεί. Προσκόμματα. Και διαλύονται τσακωμή, διαιρέσεις, μάχες, διχοστασίες, ζηλοτυπίες, φθόνη και πάει προσκόμματα. Δεν προκόπτει, δεν προκόβει. Γιατί έχει πρόσκομα μπροστά. Και πέφτουνε, διότι δεν ακούνε το Λόγο του Θεού. Πρέπει να ακούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Κάθε μέρα να διαβάζετε την Καινή Διαθήκη, κάθε μέρα. Και να κοιτάτε τι είναι. Υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία είναι λίγο λεπτά. Τα λεπτά σημεία που πρέπει να προσέχουμε είναι το εξής. Λέει παραδείγματος χάρη, οργίζεστε και μην αμαρτάνετε. Είναι και ένα λεπτό σημείο αυτό, γιατί μπορεί να θυμώσεις για μια στιγμή. Μην αμαρτάνεις όμως, μην βρίξεις, μην καταραστείς, μην βλαστημήσεις, μην πεις κάτι εναντίον, μην... Αλλά λέει από την άλλη πλευρά όμως παρακάτω ότι πάσα οργή και θυμός και κραυγή ας αφαιρεθεί από εσάς.
Επιτρέψτε στο λεπτό θέμα. Να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Αυτά βέβαια δεν γίνονται αν δεν έχεις αναγεννηθεί, αν δεν έχεις σωθεί πράγματι, πρώτα να αναγεννηθείς, και αν δεν έχεις και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο σε βοηθάει, διότι με την πλήρωση καίγονται όλα αυτά. Είναι πυρ, το οποίο καίει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, όπως έκαψε του Ισαΐα τα χείλη και του αφαίρεσε αυτό που έλεγε ότι είμαι ακάθαρτος, ακαθάρτων χιλέων. Την ακαθαρσία των χιλέων την αφαίρεσε. Πώς? Το Πνεύμα του Άγιου. Δόξα στον Θεό. Το είναι βέβαιο. Αλλά λέγω ότι ό,τι και να προσφέρουμε στον Θεό δεν έχει καμία αξία και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εάν δεν βαδίζουμε με το λόγο του. Έξω από το λόγο του όλο προσκόμαστε. Θα κάνουμε, θα δείξουμε, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Έξω από το λόγο του Θεού θα διαλυθείς, τίποτα άλλο να κάνεις. Έχει το λόγο του Θεού, θα προχωρήσεις. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Και εκεί στηριζόμαστε. Ο ίδιος ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Θα πει, ναι παιδί μου, όπως τα λες, έτσι είναι. Και επομένως θα σου στείλω εγώ μαθητάς για να ακούσουν το λόγο. Διαβάστε και λίγο παρακάτω, μάλλον. Ούτω λέγει ο Κύριος, ιδού λαός έρχεται από τη γη του βορρά και έθνος μέγα τέλεια γερθεί από τον άκρο της γη. Τόξον και λόγι δεν σκράζει. Είναι σκληρή και ανίδεη. Η φωνή αυτών υγείως θάλασσα και επιπέμπει σε πλήθους παρατεταγμένοι ως άνδρες εις πόλεμον αντίον σου τη γάτη της Υιός. Υπήρξανε την φήμη αυτό. Εκείνες ημών παρελήθησα. Στενοχωρία κατέλαβε ημάς ως οδύνες ως τη κρίση. Μη εξέρθεις των αγρών και εν διοδομή περιπατείτε, διότι η ροντέα του εχθρού είναι το όμως πανταπόπερ. Τη γάτη του λαού μου περιδώστη τη σάπον και κυβλήσει τη στάτη. Πέμπτος μόνο δίνεις κάμι σε αυτή. Φρύνησον πικρό. Διότι ο εξολοθραφής έχει και εξέχασε τη μάτια. Μάλιστα. Ούτω λέει Κύριος, ιδού λαός έρχεται από βορρά. Ήτανε οι Βαβυλώνοι που ερχόντουσανε να τους καταστρέψει και τα λοιπά. Και περιγράφει. Στο 26 λέει, τη γάτη του λαού μου περιζώστη τη σάκο. Τι ήταν ο σάκος? Ο σάκος ήταν το σύμβολο της ταπεινοφροσύνης. Και ουσιαστικός, όχι τυπικός δηλαδή, γιατί όταν ο βασιλιάς της Νινεβή ήθελε να μετανοήσει, έβγαλε τη στολή που τον έκανε βασιλιά και σπουδαίο και μεγαλώνει. Πέταξε τη στολή και δίθηκε σάκο. Ένα σάκο έβαλε. Το ίδιο ο Μαροδοχέος. Το ίδιο τόσοι άλλοι, οι οποίοι ο Ιώβ έβαλε σάκο. Τη γάτη του λαού μου λέει, περιζώστη τη σάκο. Κυλήσουν στη στάχτη, κυλιώτουσαν στη στάχτη, που σήμαινε ότι αυτοί οι άνθρωποι ταπεινώνανε τον εαυτό τους έως εδάφος. Και κάνε κάτι άλλο. Πέμπτος μονογενούς κάμε σε αυτήν. Φρύνησε πικρά, διότι ο εξολοθρευτής έρχεται. Δηλαδή πρόλαβε να μετανοήσεις. Έρχεται κακό, πρόλαβε να μετανοήσεις. Να μην σου έρθει το κακό. Και μετάνοια τι είπα να πει? Να κλάψω γιατί αμάρτησα. Διότι δεν έκανα καλά. Διότι έκανα αμαρτία. Αυτό είπα να πει μετάνοια. Κλαίω γιατί αμάρτησα. Κύριε συγχώρεσέ με. Κακώς έκανα. Αμάρτησα. Καταδικάζεις με αυτόν τον τρόπο την αμαρτία. Διαβάστε να δείτε τι λέει στον... Σε έπεσα σκοπιά και βρούλιο μεταξύ του λαού μου, δια να γνωρίσεις και να εξερευνήσεις την ονόρα αυτών. Πάντες είναι όλος απειλής, περιπατούσιοι κακολογούντες. Είναι χαλκός και σύντροφος. Πάντες είναι διαφθαρμένοι. Το πληθυντήριο είναι κάθε. Ο μόλιγος κατηγαλώθη υπό του Θεός. Ο χορευτής διαλύει εις μάτι. Διότι οι κακοί δεν εχωρίστησαν. Αρχίζουν από δεδοκιμασμένων θέλεις ονομάσεις αυτούς, διότι ο Κύριος απεδοκίνησε. Σε έθεσα σκοπιά. Φρούριο μεταξύ του λαού μου. Για να γνωρίσεις και να εξερευνήσεις την οδόν αυτών. Αδερφέ, αγαπητέ και αδερφοί, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να είσαι σκοπιά. Σε έβαλε ο Θεός σκοπιά. Θα κρατάς στα χέρια το Ευαγγέλιο και θα στέλνεις σκοπιά. Πολύ σπουδαίο πράγμα. Και εμείς, αδερφέ, λάθος, αδερφέ. Δεν περπατάς καλά. Στενοχωριέται εκείνος. Μα ο Θεός δεν σε έβαλε να τον καλοπιάσεις με έναν καφέ. Ούτε να του πεις... Δεν πειράζει, το ίδιο είναι, τι να κάνω, όχι, λάθος κάνεις.
ένας χιλιαστής. Έμαθα ότι είμαστε αδελφοί και είσαι και εσύ αδελφός, δεν είμαστε αδελφοί. Εσύ βαδίζεις σε έναν δρόμο ο οποίος είναι